Χαίρετε. Λοιπόν, όπως όλοι περιμέναμε από εμάς, γιατί είναι και οι άλλοι οι οποίοι ζουν σε άλλο πλανήτη, τα πράγματα ώρα με την ώρα γίνονται ακόμη πιο σοβαρά. Θα σας μεταφέρω τα νεότερα, επιγραμματικά όσο μπορώ, και θα σταθώ λίγο σε αυτό που γράφω στον τίτλο, σχετικά με τους κωδικούς των πυρηνικών. Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις των Δημοκρατικών πως θέλουν να πάρουν πίσω τα πτυχία, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, να καταργήσουν δηλαδή τα πτυχία των απόφοιτων από τη σχολή του Χάρβαρντ, οι οποίοι υποστήριξαν σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση τον Πορτοκαλί. Επίσης, θέλουν να διώξουν, να απομακρύνουν από το Πανεπιστήμιο και τους φοιτητές οι οποίοι υποστηρίζουν τον Πορτοκαλί. Αυτό είναι σχετικό με τον πόλεμο που έχουν ανοίξει ενάντια στους ρεπουμπλικανούς, παύλα πατριώτες. Εχθές κυκλοφόρησε βίντεο με εκατοντάδες ένστολους στρατιώτες στο κέντρο της Κολονίας. Δεν ξέρω τι κάνανε εκεί πέρα, πού πηγαίνανε, για ποιον πηγαίνανε, άγνωστο, αλλά λίγο περίεργο, γι' αυτό και το αναφέρω. Ο Κοιμισμένος βγήκε και δήλωσε πως θα δώσει σε 11 εκατομμύρια αλλοδαπούς οι οποίοι βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι οποίοι εισήλθανε παρανόμως, είπε πως θα τους παραχωρήσει υπηκότητα. Λες και του ανήκει. Το περίεργο της υπόθεσης και όλος τυχαίος είναι πως την ίδια στιγμή, υπάρχει σχετικό βίντεο, στα σύνορα της Γουατεμάλας ήταν συγκεντρωμένοι δεκάδες χιλιάδες τέλος πάντων αλλοδαποί, οι οποίοι ανέμεναν να επικρατήσει ο Κοιμισμένος, ούτως ώστε να ξεκινήσουν πορεία προς τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών και να εισέλθουν στη χώρα, με το έτσι δέλο φυσικά. Από εχθές ξεκίνησαν διαδηλώσεις για άλλη μια φορά η οργάνωση των BLM και μάλιστα έχει δοθεί στην δημοσιότητα μια πληροφορία η οποία λέει πως ομάδες Αντίφα και BLM έχουν οπλιστεί, εξοπλιστεί από την CIA με παράνομο οπλισμό ο οποίος εισήλθε στη χώρα μέσω της Ιταλίας. Φυσικά όλα αυτά με απότερο σκοπό την εσωτερική αναταραχή της χώρας. Γιατί ετοιμάζονται για αναταραχές από τη στιγμή που έχουν κερδίσει? Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Θα περιμένω τις απαντήσεις σας στα ερωτήματά μου κάτω στα σχόλια. Άλλη πληροφορία η οποία κυκλοφορεί, δεν ξέρω κατά πόσο είναι επιβεβαιωμένο βέβαια αυτό, είναι πως έχει ζητηθεί να συνεχιστεί η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην πόλη της Ουάσιγκτον, τέλος πάντων στην περιοχή της Ουάσιγκτον, έως και τις 15 Φεβρουαρίου. Για ποιο λόγο? Αυτό λένε ότι το ζήτησαν οι υπεύθυνοι ασφαλείας της Washington DC. Για ποιο λόγο έως τις 15 Φεβρουαρίου? Αφού σε λίγες μέρες θα ορκιστεί ο Τζο Μπάιντεν, ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τι δουλειά έχει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου να παραταθούν τα μέτρα αυτά? Είχαμε και μια περίεργη έκρηξη κοντά στην Washington DC, από ό,τι λέγεται ότι είναι κοντά, στα γραφεία της Amazon, στα κεντρικά γραφεία της Amazon. Θυμηθείτε ποιοι ασκούσαν κριτική τις προηγούμενες ημέρες και επιτέθηκαν και στον ίδιο τον Πορτοκαλί και στους ανθρώπους που τον υποστήριζαν? Σύμπτωση? Ρωτάω. Περιμένω στα σχόλια να μου πείτε και σε αυτό το ερώτημα. Και για να καταλάβετε τι έχουν συγκεντρώσει από στρατό στην περιοχή της Ουάσιγκτον, έχει δοθεί λίστα πέρα από την Εθνοφρουρά και ποια τμήματα του στρατού συμμετάσχουν. Δεν έχει νόημα να σας τα διαβάσω όλα ένα-ένα, αλλά θα σας πω ότι πέρα όλων αυτών που γνωρίζουμε αυτές τις μέρες, δηλαδή για στρατιωτικά οχήματα, για δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, έχουν φέρει στην περιοχή και πάρα πολλά drones και έχει και μία μοίρα F-16 πλήρως οπλισμένη, έτοιμη για πάνε ενδεχόμενο στην περιοχή. Αναγράφεται και ποια είναι συγκεκριμένα αυτή η μοίρα. Όποιος δηλαδή θέλει να το ψάξει μπορεί να το βρει εύκολα και να το διασταυρώσει. Ετοιμάζονται για πόλεμο. Τι δεν καταλαβαίνετε? Το λέμε εδώ και μέρες. Δεν περιμένουν απλούς διαδηλωτές εκεί. Επίσης έχουν διανύμει 2,5 εκατομμύρια σφαίρες διαμετρήματος 5,56, καθαρά πολεμικό διαμέτρημα,
για τα όπλα που έχουμε δει ότι έχουν μοιράσει και άλλες 500.000 για τα 50 που φέρουν πάνω στα στρατιωτικά οχήματα. Εάν όλα αυτά δεν είναι δείγματα ότι κάτι μεγάλο περιμένουν, τότε τι να πω. Σχετικά με τον τίτλο τώρα και στο πιο σοβαρό της υπόθεσης. Είναι μια ομάδα στο Telegram με το όνομα του Πορτοκαλί, όπου αναφέρει συνεχώς νεότερα και αυτά που σας ανέφερα πριν, τα περισσότερα από εκεί τα πήρα. Και λέει πως υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να μην παραδοθούν οι κωδικοί για τα πυρηνικά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από τον ένα στον άλλον. Και θα μου πεις, Μάριε, πώς θα γίνει αυτό, τι, στο χέρι του είναι. Θα σας πω γιατί πιστεύω ότι έχει μια υπόσταση αυτό και θα το συζητήσουμε. Το μεταφέρω δηλαδή σαν ενδεχόμενο και θα περιμένω να διαβάσω και την άποψή σας κάτω στα σχόλια. Πώς μπορεί να παραδώσει ο ένας τον άλλον, αφού δεν πρόκειται να δει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, θα σας πω, το βαλιτσάκι με τους κωδικούς για τα πυρηνικά ακολουθεί πάντοτε τον πρόεδρο. Πάντοτε. Δεδομένο. Έτσι. Ωραία. Ο ένας, ο κοιμισμένος, είπε πως δεν θα ορκιστεί στην Ουάσιγκτον DC ή στο Λευκό Οίκο, οπουδήποτε είναι αυτό, αλλά θα γίνει, από ό,τι καταλάβαμε, σε ειδικό χώρο γιατί φοβάται για την ασφάλειά του. Και ο άλλος, ο Πορτοκαλί, είπε πως δεν θα πάει, δεν θα παραστεί στην ορκομοσία, όπου και να γίνει αυτή. Άρα, βάσει αυτών που διάβασα και βάσει αυτού που σας λέω, της λογικής δηλαδή. Εάν ο ένας δεν συναντήσει τον άλλον, πώς θα παραδώσει τη βαλίτσα με τους κωδικούς? Δηλαδή, τι θα πει σε έναν οποιονδήποτε, όποιος και να είναι αυτός, πάρ τη βαλίτσα και πήγαινε την. Τι είναι, πίτσα, delivery θα κάνει με τους κωδικούς των πυρηνικών? Παίζουνε με αυτά? Δεν νομίζω να παίζουνε. Με λίγα λόγια, εάν δεν βρεθεί ο ένας με τον άλλον, δύσκολα βλέπω να γίνεται η ανταλλαγή αυτής της βαλίτσας και να πέσει στα χέρια του κοιμισμένου. Επίσης, δύσκολα βλέπω να παραδίδει ο στρατός, όχι μόνο ο Πορτοκαλί, το βαλιτσάκι από το Πορτοκαλί στον κοιμισμένο. Διότι από τη στιγμή που γνωρίζουν πως δουλεύει για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ή τουλάχιστον έχει πάρε δώσε σε χρηματικό επίπεδο, πέρα από τις πληροφορίες που δίνανε τόσα χρόνια σε αυτούς, θα είναι σαν να παραδίδουν τα πυρηνικά της χώρας στους Κινέζους. Εάν αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε εμείς, φαντάζομαι μπορούν να το αντιληφθούν 100 φορές περισσότερο οι στρατιωτικοί της χώρας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Υπάρχουν δηλαδή και κάποια εύλογα πρακτικά ζητήματα και εμπόδια για το πώς θα γίνει η ανταλλαγή της εξουσίας. Δεν είναι ότι απλά ο ένας θα πάει σε ένα στούντιο και θα ορκιστεί και ο άλλος θα κάθεται να κάνει τις διακοπές του αλλού ή οτιδήποτε άλλο και θα έχει αλλάξει η εξουσία έτσι απλά. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και κάποια πρακτικά ζητήματα, όπως αυτό που σας ανέφερα. Πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Συνδυάστε το και με τα λόγια της Μούμιας, η οποία λίγες μέρες πριν είπε πως τα πυρηνικά στα χέρια του Πορτοκαλί είναι επικίνδυνο να μένουνε. Ήξερε πως θα προκύψει κάποιο πρόβλημα σχετικά με αυτό. Γνώριζε και η Μούμια κάτι? Και γενικότερα η Δημοκρατική? Για να δούμε. Κοντά είμαστε. Λίγες μέρες μείνανε. Λοιπόν, πολλά ερωτήματα έθεσα. Περιμένω να διαβάσω τις απόψεις σας σχετικά με την παγκόσμια ηρεμία που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Σχετικά με το ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Α, και πριν κλείσω, χθες ανέφερα λανθασμένα πως ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας παρετήθηκε. Αυτό συνέβη πέρσι, αλλά το διάβασα σαν είδηση τώρα με όλα αυτά που είχαν μεταδοθεί και το μετέφερα σαν τωρινή είδηση. Το διόρθωσα στα σχόλια, αλλά σας το λέω και τώρα για να είμαι καθαρός απέναντί σας. Σε οτιδήποτε σφάλω θα βγαίνω και θα σας λέω ότι αυτό που σας μετέφερα ως είδηση δεν είναι έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.